Η Ομοσπονδία Κλωστοϊφαδουργία Σηματισμού Δέρματος μαζί με τις Ομοσπονδίες και τα Συνδικάτα που οργανώσουμε το σημερινό συλλαλητήριο καταδικάζουμε την εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης που στη λογική του κόστους θυσιάζει την προστασία της ζωής, της περιουσίας του λαού, του περιβάλλοντος, του δασικού πλούτου της χώρας. Ζω στο Μενίδη, στις βόρειες συνοικίες, ανάμεσα στον Άγιο Ιωάννη Ρώσο και την Αγία Παρασκευή, που δοκιμάστηκαν περισσότερο από την καταστροφική πυρκαγιά της Πάρκυθας και την επιλεκτική γύμνια του κρατικού μηχανισμού και των τοπικών διοικήσεων. Αν κάτι έλαμψε για άλλη μια φορά μέσα στη μαυρίλα της τάχτες τις ώρες της πυρκαγιάς, ήταν η αλληλεγγύη των λαϊκών ανθρώπων που τρέξαμε να σώσουμε το βιός του διπλανού, που παλέψαμε δίπλα-δίπλα για να σώσουμε τους κόπους μιας ζωής, δίπλα και μαζί με τους λιγοστούς αποκαμωμένους πυροσβέστες που έδιναν και δίνουν τη μάχη για να σώσουν ζωές και περιουσίες. Το σύνθημα «Μόνο ο λαός σώζει το λαό» επιβεβαιώθηκε ξανά όπως σε κάθε πυρκαγιά, σε κάθε φυσική καταστροφή. Αποδείχτηκε για άλλη μια φορά ότι απέναντι σε ένα κράτος που δεν μπορεί και δεν θέλει να προστατέψει τη ζωή, την περιουσία του λαού, το περιβάλλον, η λαϊκή πρωτοβουλία την ώρα της ανάγκης είναι αυτή που τελικά σώζει ό,τι μπορεί να σωθεί. Κόντρα στα μηνύματα του 112 να εκενώσουμε την περιοχή χωρίς κανέναν σχεδιασμό, με ένα και μόνο μοναδικό δρόμο διαφυγής, τόσο στενό που ίσα ίσα επέτρεπε να κινηθούν τα πυροσβεστικά οχήματα, δώσαμε τη μάχη με τους πυροσβέστες και σώσαμε τα περισσότερα σπίτια με ό,τι μέσα διαθέταμε. Είχαμε απώλειες με ολοσχερή καταστροφή τουλάχιστον 20 σπιτιών και δεκάδων με σοβαρές ζημιές, αλλά η κατάσταση θα ήταν ακόμα χειρότερη αν ακολουθούσαμε τη λογική «τρεχάτε να σωθείτε» που δεν απέτρεψε τους 27 νεκρούς για φέτος και να έχουν γίνει όλα στάχτη και μπούρμπερι. Μέσα στους 27 νεκρούς συνανθρώπους μας είναι 18 μετανάστες που τους οδήγησαν στο δάσος της Δαδιάς δουλεμπορικά κυκλώματα με αποτέλεσμα να βρουν οδυνηρό θάνατο. Όλα τα σωματεία να καταδικάσουμε επίσημα τον επίσημα τροφοδετούμενο ρατσισμό που βρίσκει βήμα και από την κριτική τηλεόραση, όλες αυτές τις φασιστομάδες στη Θράκη και αλλού που στοχοποιούν τους μετανάστες ως υπεύθυνους για τις φωτιές για να ξεπλύνουν το αστικό κράτος και την κυβέρνηση που έχουν αφήσει το λαό απροστάτευτο στις φυσικές καταστροφές. Συναδέλφοι σε συνάδελφοι, η Πάρνηθα καπνίζει ακόμα. Ο Εύρος καίγεται για 7η μέρα. Στη Βιωτία οι καταστροφές είναι τεράστιες. Σε άλλες περιοχές που δοκιμάστηκαν τον προηγούμενο μήνα από τη φωτιά και προσπαθούν να μαζέψουν τα κομμάτια τους και να σταθούν ξανά στα πόδια τους, γεννάει οργή η προσπάθεια της κυβέρνησης να συγκαλύψει τις ευθύνες της και να τα φορτώσει όλα στην κλιματική αλλαγή, στην ανθρώπινη αμέλεια. Τώρα είναι η ώρα αυτή η οργή και η αγανάκτηση όλων μας να γίνει δύναμη αγώνα για αποζημίωση 100% όλων των πληγέντων, γιατί το ίδιο το κράτος που μας αφήνει απροστάτευτους σε σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές, που δεν μας εξασφαλίζει ούτε τα στοιχειώδη μετά τις τραγωδίες, και σε αυτό υπάρχει πλούσια πείρα. Ακόμα και για αυτά χρειάζεται οργάνωση, αγώνας, διεκδίκηση. Γι' αυτό διεκδικούμε να πάρθουν τώρα από την κυβέρνηση όλα τα αναγκαία μέτρα για να σβήσουν οι φωτιές. Άμεση αποζημίωση όλων των πηγέντων στο 100% της καταστροφής, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Να εξασφαλιστεί
η διαμονή για όσους χρειάζεται και για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την αποτακατάσταση των ζημιών. Γενναία αύξηση της χρηματοδότησης αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό για δασοπροστασία και δασοπυρόσβεση. Να στελεχωθούν τα δασαρχεία Λαυρίου, Πεντέλης, Πάρνηθας, όλα τα δασαρχεία της Αττικής με δασεργάτες και όλο το αναγκαίο επιστημονικό προσωπικό. Να στελεχωθούν με μόνιμο και σταθερό προσωπικό οι πυροσβεστικές υπηρεσίες, καθώς και να εξασφαλιστεί όλος ο αναγκαίος και σύγχρονος εξοπλισμός. Να εκπονηθεί ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών με βάση και τα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής. Να πάρθει πίσω η απόφαση που διαχωρίζει την πρόληψη από την κατάσβεση πυρκαγιών. Να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για ολοκληρωμένη αποκατάσταση των δασών που κάηκαν τα προηγούμενα χρόνια από πυρκαγιές. Καμία αλλαγή χρήσης γης που θα επιτρέψει σε επιχειρηματικούς ομίλους να κάνουν business πάνω στα καμένα. Να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα αντιπλημμυρικής θωράκισης των πυρόπληκτων περιοχών, καθώς οι καταστροφικές πυρκαγιές αυξάνουν τους κινδύνους πλημμυρικών φαινομένων. Να μην λειτουργήσουν τα εργοστάσια, οι βιοτεχνίες, τα εργοτάξια και οι άλλοι χώροι δουλειάς που βρίσκονται σε πυρόπληκτες περιοχές, μέχρι να διασφαλιστούν οι απαραίτητοι όροι υγιεινής και ασφάλειας. Να υπάρξει απαγόρευση εργασίας σε εξωτερικούς χώρους για όλους τους εργαζόμενους. Να καταβληθούν κανονικά οι μισθοί των εργαζομένων χωρίς καμιά βλαπτική μεταβολή στη δουλειά τους. Καλή δύναμη σε όλους και όλες για κλιμάκωση των αγώνων σε όλα τα μέτωπα που θα έχουμε μπροστά μας το επόμενο διάστημα. Γεια σας.